Ειλικρινά χαίρομαι ότι συναντιέμαι με τον κύριο Κώστα Αγοραστό, που είναι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, τρίτη θητεία, αν δεν κάνω λάθος. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στην αυτοδιοίκηση, τη δευτεροβάθμια, την έχει καθοδηγήσει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει ενδεχομένως και περισσότερο από τον καθένα τα της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Έχει προσφέρει ένα πολύ σημαντικό έργο στην περιοχή της Θεσσαλίας. Εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή. Είναι ένα πρόσωπο σεβαστό στην περιοχή του και βεβαίως και μεταξύ των αυτοδιοικητικών. Τον καλωσορίζω στην Τρίπολη, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ήρθε εδώ για οικογενειακούς λόγους, αλλά και με την ευκαιρία αυτή είχαμε μια μακρά συζήτηση για τη Θεσσαλία και για το θεσμό της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, τον οποίο και οι δύο υπηρετούμε. Λοιπόν, καλώς ήρθες φίλε Κώστα, καλή δύναμη να έχουμε, να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες συνθήκες οι οποίες υπάρχουν στη χώρα μας με τον κορονοϊό, την οικονομική κατάσταση και νομίζω ότι κάνουμε εμείς οι Περιφερειάρχες το καλύτερο που μπορούμε για τον λαό μας, τον οποίο υπηρετούμε με ευσυνείδηση. Καλώς ήρθες στον τόπο μας και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σου δώσω ένα πέλοπα, είναι ο πατέρας μας, ο πατέρας των Πελοποννησίων, που έδωσε και το όνομά του στην περιοχή μας και το χρονολόγιο της Επανάστασης για το 1821 με όλη την αγάπη μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον φίλο Παναγιώτη, για την αγάπη αλλά και τη στήριξη στις δύσκολες στιγμές της Θεσσαλίας και μάλιστα στους σεισμούς. Με δική του πρωτοβουλία και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό δείχνει το ήθος του ανθρώπου, αλλά το ότι νοιάζεται και ενεργεί. Με τη βοήθεια που μας έκανε, εμείς τα ζητήσαμε, όταν μας είπε τι θέλετε, δύο τροχόσπιτα, τα οποία αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν δύο οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη. Αυτό σημαίνει αλληλεγγύη, αυτό σημαίνει ανθρωπισμός, αυτό σημαίνει νοιάζουμε, αυτό σημαίνει κάνω. Γιατί ένα γραμμάριο πράξης ισοδυναμεί με χίλιους τόνους θεωρίας. Και εμείς είμαστε στις πράξεις και καθημερινά το αποδεικνύουμε. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την συνεργασία που έχουμε από τότε που βγήκε Περιφερειάρχης. Γιατί έχοντας μια εμπειρία από τον πρώτο βαθμό, αλλά ταυτόχρονα συγχρονιζόμενος με τον δεύτερο βαθμό, μπορούμε και λύνουμε ευκολότερα προβλήματα, διότι βλέπουμε την έξοδο και όχι την είσοδο ενός προβλήματος και μιας πρωτοβουλίας που παίρνουμε. Για τη συμμετοχή του στην Ένωση Περιφερειών με τις ιδέες που έχει, αλλά και με την σήμερα κάναμε μια ανάλυση των στόχων που έχει και της στρατηγικής στόχευσης για κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά. Έχει κάνει μια SWOT ανάλυση, δηλαδή βρήκε τα θετικά και τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία κάθε περιφερειακής ενότητας, αλλά και της διοίκησης ταυτόχρονα. Και προσπαθεί με ένα σχεδιασμό, ο οποίος έχει αρχή, μέση και τέλος, με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, με έργα, να αναδείξει τον Ισθμό, να αναδείξει τα λιμάνια, να αναδείξει τον υποβρύχιο τουρισμό, να αναδείξει τον τουρισμό των περιπατικών, να αναδείξει τον τουρισμό το σιδηροδρομικό με την γραμμή που περνάει από όλα τα εμβληματικά σημεία της Πελοποννήσου, αλλά ταυτόχρονα να κάνει και έργα υποδομών για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων, αλλά και την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων. Να βοηθήσει τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες, να βοηθήσει τους ανθρώπους εδώ, τους αγρότες και τους γεωργούς, αλλά ταυτόχρονα έχοντας αυτή την ακτινογραφία της περιφέρειάς του, δημιουργεί έργα. Να φέρει το φυσικό αέριο με μεγάλο πάθος, με μεγάλη διεκδίκηση και δεν κάνει πίσω. Δεν κάνει πίσω, διότι έχει στρατηγική. Και αυτό σημαίνει ότι η επένδυση στον Παναγιώτη... Πίσω να κάνουμε και οι δύο. Αυτό είναι δεδομένο. Η επένδυση στον Παναγιώτη αξίζει. Αξίζει για να πάει καλύτερα αυτός ο τόπος που αξίζει να πάει καλύτερα, ιδίως η Τρίπολη και βέβαια όλη η περιοχή. Έχετε ευχαριστώ πολύ. Δράσεις για την περιοχή σας. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να ρωτήσουμε λίγο και για την εκστρατεία εμβολιασμού. Εκστρατεία εμβολιασμού, ναι. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σε όλα χωρίς να έχουμε την ευθύνη. Και όλοι προστρέχουν σε εμάς στις δύσκολες στιγμές. Αλλά εμείς πάντα είμαστε μπροστά. Δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, ούτε παραδεινόμαστε, ούτε ακολουθούμε την πολιτική φιλοσοφία της
απειλητικής ετερότητας, να βρούμε έναν εχθρό για να φορτώσουμε τα προβλήματα σε άλλους. Μπαίνουμε μπροστά για να λύσουμε τα προβλήματα. Τώρα έτσι και με τον εμβολιασμό μπαίνουμε μπροστά. Είναι απλά τα πράγματα. Τι προτιμάτε, την κατάσταση πριν τον εμβολιασμό ή την κατάσταση μετά τον εμβολιασμό? Την κατάσταση που ήμασταν τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο ή την κατάσταση σήμερα? Σήμερα έχουμε λιγότερους θανάτους, λιγότερους ασθενείς διασωληνωμένους, λιγότερους ασθενείς να εισάγονται στα νοσοκομεία, λιγότερους ασθενείς να νοσούν. Άρα η ίδια η ζωή μας δείχνει το δρόμο τον εμβολιασμό. Και εμένα δεν μου αρέσουν τα εμβόλια. Ούτε ήμουν συνηθισμένο στη ζωή μου να κάνω εμβόλια. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πράγμα. Ένα μόνο αξιόπιστο όπλο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία είναι το εμβόλιο. Το εμβόλιο το οποίο πρέπει να το κάνουμε όλοι. Και όλοι θα κτίσουμε το τείχος ανοσίας. Μην νομίζουμε ότι θα χτίσουν κάποιοι άλλοι το τείχος ανοσίας και εγώ που δεν έχω εμβολιαστεί θα σωθώ. Όχι, δεν σώζομαι. Εγώ θα νοσήσω και μπορεί να πεθάνω. Το εμβόλιο το κάνω για τον εαυτό μου, για την οικογένειά μου, για τη δουλειά μου, για να ζήσω καλύτερα. Διότι διαφορετικά θα έχω προβλήματα. Για τον εαυτό μου μας κάνουμε το εμβόλιο. Και έτσι προστατευόμαστε. Όσο για την αντιπυρική προστασία, εμείς δίνουμε τα πάντα. Από το ΕΣΠΑ δώσαμε χρήματα όλες οι περιφέρειες για να πάρουν και ο στρατός και η πυροσβεστική και η αστυνομία οχήματα, μηχανήματα που μπορούσαν. Συνδράμουμε όσο μπορούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και είμαστε εκεί από την πρώτη στιγμή να βοηθήσουμε μηχανήματα, με υδροφόρες, με ό,τι χρειαστεί. Και προχωράμε. Να σας ρωτήσουμε και πώς εξελίσσεται και η τουριστική περίοδο. Η τουριστική περίοδος είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη και ούτε μπορούν να γίνουν προβλέψεις. Διότι ζούμε σε μια αναθεωρητική εποχή όσον αφορά τον τουρισμό. Γιατί δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς κάναμε το καθήκον μας. Πρωτόκολλα στα υγειονομικά, στα ξενοδοχεία που κάναμε το πρόγραμμα. Βοηθούμε με την τουριστική καμπάνια. Βοηθούμε με τα rapid test που κάνουμε και με τα νοσοκομεία που τα έχουμε εξοπλίσει για να έχουμε και νοσοκομεία. Γιατί όταν έχει το άρρωστο να νιώθει ασφαλής, να πάει σε ένα κέντρο υγείας, σε ένα νοσοκομείο το οποίο μπορεί να βρει την υγεία του. Εμείς έχουμε κάνει το καθήκον μας και έχουμε δώσει ακόμα περισσότερο από ό,τι δύναμη μέχρι σήμερα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και είναι οι χώρες οι οποίες θα δώσουν το OK να έρθει εδώ πέρα, είναι πώς θα πάει η πανδημία παγκοσμίως. Δεν είναι ένας κίνδυνος, είναι άθροισμα συστηματικού και μη συστηματικού κινδύνου. Στον συστηματικό κίνδυνο εμείς έχουμε ανταπεξέλθει και έχουμε κάνει τα δύνατα δυνατά και τον έχουμε εκμηδενήσει. Το μη συστηματικό όμως δεν μπορούμε να τον κάνουμε διότι δεν είναι στο χέρι μας. Είναι αλλού τα πράγματα. Και αυτό είναι η κατάσταση.